Ανακοινώθηκαν χθες οι τιμές των παρόχων, Σπύρο. Ακριβώς. Τα τιμολόγια ρεύματος για το Μάρτιο διαμορφώνονται σε καλύτερες ή ίσως ίδιες τιμές με το Φεβρουάριο. Αυτό σημαίνει ότι και οι επιδοτήσεις του κράτους είναι χαμηλότερες και η μέση τιμή που θα πληρώσει ο καταναλωτής είναι από 0,15 λεπτά έως 0,18, δηλαδή 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ναι. Το ζήτημα βέβαια είναι για αυτούς που δεν είναι συνεπείς στις πληρωμές τους. Προσέξτε τώρα, κύριε Αδαμίδη, αυτό που συζητάμε με το Σπύρο και με τη Χρύσα είναι το εξής. Ότι είναι το 0,18 που λέει ο Σπύρος η κιλοβατόρα για τους συνεπείς, έχουν και μπόνους συνεπείς. Οι ασυνεπείς φτάνουν 0,24 και όταν λέμε ασυνεπείς, δεν μιλάμε για μπαταξίδες. Είναι κόσμος ο οποίος δεν δύναται να πληρώσει. Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου μπορεί να έχουμε μειωμένες τιμές, δηλαδή ανακοίνωσαν 19,5 λεπτά. Όμως ο καταναλωτής πληρώνει 45% περισσότερο από ό,τι πληρώνε πέρσι. Ναι. Γιατί με έναν περίεργο τρόπο έχει ξεχαστεί ότι πληρώναμε 11 λεπτά. Σωστό. Και τώρα μετά την επιδότηση πάλι, ναι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα πληρώνουμε 16-17 λεπτά και για καταναλώσεις οι οποίες είναι πάνω από 500 κιλοβατόρες το μήνα είναι και 20 και 22 λεπτά μετά την επιδότηση. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί η επιδότηση να ήταν και 65 λεπτά, θυμάστε τις τιμές του Αυγούστου, πάλι ο καταναλωτής πλήρωνε 16-17 λεπτά. Και τώρα η επιδότηση μπορεί να είναι 4 λεπτά, πάλι ο καταναλωτής πληρώνει, βεβαίως είναι λιγότερη επιδότηση από το κράτος. Αλλά το θέμα είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει να υπάρχει και ο καταναλωτής είναι για το ενεργειακό κόστος αυξημένο σε σχέση με πέρσι κατά 40%. Και πρόσθεσε ότι... Και σε αυτό που λέτε τώρα ότι από το 0,11 έχουμε πάει σε τιμές πολύ παραπάνω για τον καταναλωτή που τα πληρώνει, υπάρχει η επιδότηση που και αυτή πληρώνει εισαγωγικά ο καταναλωτής. Ως πολίτης, έτσι, από το δημόσιο. Δεν το βλέπει άμεσα. Δεν το βλέπει άμεσα. Προφανώς. Αυτό που βλέπει άμεσα είναι το ότι έχει μια αύξηση της τάξης του 40-45% για τις χαμηλές καταναλώσεις. Ναι. 40% αύξηση είναι πολύ μεγάλη. Ο κόσμος δεν τα απεξέρχεται, κυρία Αδαμίδη. Εδώ είναι το πρόβλημα. Με όλο αυτό το ζήτημα της τεράστιας ακρίβειας που υπάρχει, που ξεκίνησε προφανώς από την ενεργειακή κρίση, έχει συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθει. Εδώ δεν μπορεί κανείς με μειωμένους μισθούς, με εκεί που μείνανε, αυτή η αύξηση δεν μπορεί να καλύψει που είχαμε στους μισθούς οι πρόσφατοι και περιμένουμε και μια άλλη, αλλά στα χαμηλά επίπεδα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί, δεν μπορεί να καλύψει τίποτα με έναν πληθωρισμό ο οποίος έχει υπερκαλύψει αυτή την υποτιθέμενη αύξηση. Ναι. Γι' αυτό και περισσεύουν οι νέες αποκοπές. Προσπαθούν να κάνουν νέες ρυθμίσεις. Τι γίνεται ρυθμίσεις με αυτό, αποτυπώνεται αυτό στις αποκοπές, ότι έχουν αυξηθεί οι αποκοπές? Έχουμε μία σταθερότητα στις αποκοπές που είναι περίπου 1.000 με 1.200 ημιρεσίως ως εντολή ανά την επικράτεια. Βεβαίως είμαστε σε μία περίοδο που λόγω και του χειμώνα δεν γίνονται αποκοπές πολλές, αλλά στις περιπτώσεις που έχουμε διπλούς και τριπλούς λογαριασμούς και ειδικά στις περιπτώσεις όπου έχουν δοθεί στις εταιρείες, στις εισπρακτικές εταιρείες από όλους σχεδόν τους παρόχους, εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη πίεση και έχουμε και αποκοπές. Μάλιστα. Είναι δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το ενεργειακό. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία των μεγάλων κερδών στις εταιρείες, περισσότερο από σχεδόν 10 δισεκατομμύρια, κύριε Νιφλή, κυρία Φόσκολου και κύριε Φρεμεντίτη, έχουν δοθεί από την κυβέρνηση προς τους παρόχους. Και γι' αυτό, και μέχρι σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία, μα καμία επιστροφή από τους παρόχους ή τους παραγωγούς σε σχέση με τη φορολόγηση των υποτιθόμενων υπερκερδών. Γι' αυτό και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν έχει ολοκληρώσει αυτό το έργο της. Και είμαστε σε μια κατάσταση όπου δυστυχώς αυτό θα συνεχίζεται. Μπαίνουμε σε νέα περίοδο. Η διασύνδεση με τη Ρωσία όλο και κλείνει και αρχίζουν οι αποθήκες και θα είναι δύσκολο, σας το έχω πει και άλλες φορές, θα είναι δύσκολος ο επόμενος χειμώνας, η επόμενη περίοδος, όπου θα βρει όλες αυτές τις αποθήκες φυσικού αερίου άδειες, κάτι που δεν είχε συμβεί πέρσι τον μήνα Απρίλιο και Μάιο, γιατί είχαμε μπει στο καλοκαίρι και είχαμε λιγότερη ζήτηση. Ευτυχώς ο Θεός βοήθησε και στη χώρα μας δεν είχαμε γενικώς προβλήματα κακοκαιρίας, έντονο κρύο δηλαδή, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερη η κατανάλωση. Οι καταναλωτές όμως, λόγω της ακρίβειας, από μόνοι τους έχουν κάνει μια απίστευτη οικονομία, γιατί δεν βγαίνουν.